Στο θέμα της διακοπής των εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου Γιαλινά και στα όσα ανέφερε στο σταθμό μας η Δημοτική Σύμβουλος Φανή Τσιμπούλη σχετικά με τις μελέτες αποκατάστασης του κτηρίου, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της αναγνωστικής εταιρείας Θανάσης Μακρής, καθώς η αναγνωστική εταιρεία έχει εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Γιαλινά. Από το τέλος του 2011, όπου εκλεκτοί συνεργάτες και άνθρωποι τους οποίους εκτιμώ, μου ζήτησαν να είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μελέτες έχουν προκύψει μετά από μια επίπονη διαδικασία και έχουν γίνει από σειρά εγκρίτων συναδέλφων και βέβαια με μεγάλη προσοχή και με ενδεικτική αμοιβή. Αυτό δεν σημαίνει το θέμα της ενδεικτικής αμοιβής ότι έχει να κάνει με την ποιότητα των μελετών, η οποία ήταν εξαιρετική. Υπήρξε μια ομάδα αρχιτεκτών Κερκυραίων, οι οποίοι κάνανε μια εξαιρετική δουλειά που εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και όλες τις επιτροπές στη συνέχεια από τις οποίες εξετάστηκε. Υπήρξε μια εξαιρετική μελέτη στατική από την καθηγήτρια που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα, την κυρία Φιλίτσα Καραντώνη, και μία εξαιρετική μηχανολογική μελέτη από μία ομάδα μηχανολόγων μηχανικών. Οι μελέτες αυτές δεν υπολείπονται σε τίποτα και θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε άριστες. Δεν ξέρω ποιος και με ποιο τρόπο και μάλιστα χωρίς να τις μελετήσει μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτές οι μελέτες έχουν ελλείψεις. Δεν υπάρχει καμία έλλειψη. Οι μελέτες αυτές έχουν ξεκινήσει να εκπονούνται από το 2013 και φτάσανε στην τελική τους έγκριση από όλα τα στάδια τα εγκριτικά που απαιτούνται. Οι μελέτες είναι μελέτες εφαρμογής, οι οποίες μπορούν σήμερα να υλοποιηθούν. Βεβαίως, αν συνεχίσει ο εργολάβος στην κατάσταση που είναι το κτίριο, που είναι αποκαθυλωμένο και βεβαίως βρίσκεται στα όρια της επικινδυνότητας, αυτό δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει στη συγκεκριμένη φάση. Άλλωστε, οι εγκρίσεις έχουν γίνει λαμβάνοντας υπόψη το κτίριο στην προηγούμενη κατάστασή του, όταν το 2013 ένας εργολάβος που δεν θα έπρεπε να επιλεγεί για να κάνει παρεμβάσεις στο κτίριο, είχε κάνει τις κακοτεχνίες του και οδήγησε το συμβούλιο, το τότε συμβούλιο, σε απόγνωση. Η αρχαιολογία κάνει τη δουλειά της, οφείλει να επιβλέπει και βεβαίως έχει και άποψη για το θέμα, καθώς έχει και ένα υποέργο υπό την εποπτεία της που έχει να κάνει με την οροφογραφία και με διάφορα λίθινα κλπ. Πράγματα. Η αρχαιολογία κατ' εξοχήν οφείλει να παρεμβαίνει στην εξέλιξη του έργου. Αυτές οι απαγορεύσεις και τα υπόλοιπα δεν έχουν έρθει στην αντίληψή μου ως μέλος της διοίκησης του Ιδρύματος Γιαλινά. Θα πρέπει να σας πω εδώ ότι το Ίδρυμα Γιαλινά, επειδή δεν έχει τη διαχειριστική επάρκεια, έχει συνάψει μία προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Κέρκυρας, με την Περιφέρεια Κέρκυρας και με το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε θέματα διαχείρισης του έργου, παρά μόνο να το επιβλέπει αυτό και μάλιστα υπό την Προεδρία του Ιδρύματος υπάρχει ένα όργανο το οποίο ελέγχει την πρόοδο του έργου και παρεμβαίνει και εισηγείται στα διάφορα αρμόδια όργανα. Τίνω σε όποιον βγαίνει και κάνει δηλώσεις για το κτίριο Γιαλινά να είναι προσεκτικός και να, αφού έχει εμπεριστατωμένη άποψη, να βγαίνει και να τις λέει. Του κάθενος η άποψη είναι υποβοηθητική. Το έργο είναι πολύπλοκο και χρειάζεται πολυπαραγοντική συμμετοχή. Αυτό οφείλουμε να το σεβαστούμε για να σεβαστούμε με αυτόν τον τρόπο και το σύνολο του έργου και την εξέλιξή του. Υπάρχουν δυστυχώς αστοχίες στη διαχείρισή του, ξεκινώντας γι' αυτό από το ίδιο το κράτος και τους νόμους του, όπου επιλέγει το φτηνότερο στη σειρά των εργολάβων που προσέφεραν για την υλοποίηση του έργου. Είναι και αυτού του κράτους οι ευθύνες.